Στο πλευρό του Μπασάρ Αλ-Άσαντ μέχρι την τελική νίκη θα παραμείνει η Χεζμπολάχ. Αυτό δήλωσε ο ηγέτης της Συητικής Οργάνωσης, Χασάν Νασράλα, σε τηλεοπτικό μήνυμά του με αφορμή τους εορτασμούς για τη 13η επέτειο της αποχώρησης του Ισραηλινού στρατού από το Λίβανο. Ο Νασράλα επισήμανε ότι τόσο η Συρία όσο και ο Λίβανος απειλούνται από ακραίους Σουνίδες Ισλαμιστές. Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση πως η οργάνωσή του θα φέρει την νίκη στο σύμμαχό της παρά τις θυσίες και τις συνέπειες τις οποίες θα υποστεί. Η τωρινή ηγεσία της Συρίας δέχθηκε να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την εξέβρεση μιας πολιτικής λύσης. Το καθεστώς ήταν έτοιμο να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις, αλλά η αντιπολίτευση αρνείται το διάλογο μέχρι και σήμερα. Στο πεδίο των συγκρούσεων, ο Συριακός στρατός, υποστηριζόμενος από δυνάμεις της Χεζμπολάχ, εντείνει τις προσπάθειες για την κατάληψη της στρατηγικής σημασίας πόλης Κουσέιρ. Μόνο το Σάββατο, τουλάχιστον 30 αντάρτες σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από τους φοδρούς βομβαρδισμούς και τα πυκνά πυρά πυροβολικού στα βόρεια περίχωρα της πόλης.